Μοσχομύρισε και στα γρήγορα. Μυρωδιά να σου σπάσει τη μύτη. Καλοκαιράκι μυρίζει αυτό το φαΐ. Μυρωδιά δεν παίζεται. Το κάτι άλλο. Πάμε να φτιάξουμε σαρδέλες ψητές στο φούρνο με πατάτες λεμονάδες. Είναι φανταστικό, καλοκαιρινό, τέλειο φαγητό. Θέλω ωραία σαρδέλα. Και η καλή σαρδέλα ξεκινάει από τα μέσα της άνοιξης μέχρι και τα μέσα του φθινοπόρου. Τότε που είναι ζεστά τα νερά έχουμε παχιά και μεγάλη σαρδέλα. Το χειμώνα είναι μικρή, λεπτή και άγευστη. Ωραίες ποικιλίες σαρδέλας συναντούμε στην Πρέβεζα, την Παπαλίνα και συναντούμε και στη Μυτιλίνη, τη σαρδέλα Καλονής. Η σαρδέλα τρώγεται και ομή. Πολλά σας είπα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι φαγάκι καθημερινό, οικονομικό, οικογενειακό και τέλειο. Η σαρδέλα μου πότε καταλαβαίνω την ολόφρυσκη. Καταρχήν την πιάνω και είναι σφιχτό το κρέας της, είναι σφιχτή η σάρκα. Και μοσχοβολάει η θάλασσα, δεν μυρίζει ψαρίλα, ενώ αν είναι μπογιάτικη θα σας μυρίζει άσχημα. Παίρνω λοιπόν ένα μαχαίρι και τραβάω το κεφάλι προς τα μέσα. Θα τραβήξω το κεφάλι προς τα εδώ για να φύγουν μαζί και τα εντόστια. Έτσι. Και τραβάω έτσι. Και έτσι βγάζω και τα εντόστια της. Βλέπετε, έτσι καθαρίζει η σαρδέλα. Τραβάω και το εντεράκι εδώ και τώρα τη βάζω μέσα σε ένα αμπουλάκι με νερό για, με την ανάποδη του μαχαιριού μου ή και με τον νύχι μου ακόμα τραβάω και βγάζω το λέπι. Αν δεν μπορείτε με τον νύχι, είναι πολύ απαλό το λέπι της σαρδέλας. Το κάνουμε λίγο έτσι, αλλά μέσα σε νερό για να μην πετάγεται γύρω-γύρω, εντάξει. Και αν θέλετε την αφήνετε ολόκληρη, αν θέλετε μπορείτε να την ανοίξετε στη μέση εδώ, τη σκίζω λίγο στη μέση. Να κάνω μέχρι κάτω το άνοιγμα και με το δάχτυλό μου βάζω το δάχτυλο στη μέση αν θέλω να την κόψω σε φιλέτα. Εγώ στο εστιατόριο την ανοίγω τη σαρδέλα, την καθαρίζω, αφήνω ενωμένο το κάτω, την κάνω πεταλούδα και τραβάω σιγά σιγά το κοκαλάκι της και μένει. Την ξανακλίνω πάλι και φαίνεται ότι είναι η σαρδέλα μου ολόκληρη ενώ στην ουσία λείπει από μέσα το κόκαλο. Σιγά σιγά, να το, βγαίνει το κοκαλάκι, το κόβω εδώ στην άκρη, έλα, το κόβω εδώ. Και βλέπω τη σαρδελίτσα μου που είναι ολόκληρη, χωρίς να έχει το κόκαλο και αυτή που δεν έχει το κόκαλο μαγειρεύεται ακόμα πιο γρήγορα. Τις πλένουμε πολύ καλά, εγώ τις έχω έτοιμες τις σαρδέλες, ήθελα απλά να σας δείξω μία πώς καθαρίζεται. Μόλις τις καθαρίσουμε όλες τις σαρδέλες, θα τις βάλω μέσα σε ένα σουρωτήρι να φύγουν τα πολλά νερά και επειδή θα τις χρησιμοποιήσω γρήγορα, τις έβαλα σε ένα μπολάκι. Σάλισα πάνω λίγο αλάτι. Το αλάτι θα σφίξει λίγο τη σαρδέλα μου και θα μου την κάνει ακόμα πιο νόστιμη. Εάν πρόκειται να τις μαγειρέψω το βράδυ τις σαρδέλες μου, θα πρέπει απαραίτητος να τις βάλω μέσα σε ένα σουρωτήρι, σε ένα μπολ, αλλά σε σουρωτήρι για να στραγγίσουν από μέσα όλα τα υγρά. Εγώ τις έχω εδώ έτοιμες, καθαρισμένες, ανοιγμένες. Αλλά μπορείτε, αν θέλετε, να κρατήσετε το κόκαλο μέσα, να βγάλετε δηλαδή μόνο το κεφάλι, έτσι. Βγάζω μόνο το κεφάλι, τραβάω, φεύγουν και τα εντεράκια από μέσα όλα. Ελαφρά, πολύ λίγο ξύσιμο θέλω να παίξω μέσα σε ένα μπολ με νερό για να μην πετάγονται τα λέπια και είναι έτοιμες για μαγείρεμα. Κανονικά, έτσι όπως είναι τώρα η σαρδέλα μου, τη βάζω σε ένα ταψάκι. Αν θέλω να κάνω σκέτη σαρδέλα, έτσι. Λίγο λάδι, λίγο σκορδάκι, λίγη ρίγανη, λίγο λαπτοπίπερο. Μπορείτε να βάλετε μέσα και λιαστά ντοματάκια που εγώ τα χρησιμοποιώ πολύ στο εστιατόριό μου. Δεν είναι λιαστό. Εγώ το λέω λιαστό. Παίρνουν τη γεύση της καλοκαιρινής ντομάτας και είναι φανταστικό. Αυτή λοιπόν είναι απλή συνταγή. Με λίγο λεμονάκι μπαίνει στο φούρνο. Σκέτη σαρδέλα. Ή στη σχάρα σας. Ή με αλάτι. Αυτή τη συνταγή που θα σας δείξω είναι συνταγή μαμαδίστικη. Την κάνουν οι μαμάδες σε όλη την επικράτεια. Η μητέρα μου τη φτιάχνει και την κάνει τέλεια. Είναι φαγάκι για όλη την οικογένεια. Οικονομικό. Φουλ σε ωμέγα 3 λιπαρά. Θέλω 8 πατάτες. Πατάτες, κομμένες και ντομάτες, στα 4 δηλαδή. Αν είναι πολύ μεγάλες, τις κάνω χοντρές φέτες. Τώρα αυτές που είναι μικρές, τις κάνω και ντομάτες και γεμίζω το ταψί μου. Στα 4 γεμίζω το ταψί μου, ανάβω και το φούρνο μου. 180 αέρα στη μεσαία σχάρα ή, αν δεν έχετε αέρα, θα ψήσετε αντιστάσεις στους 200 βαθμούς στην κάτω σχάρα. Θέλω να γεμίσω το ταψί μου με μία στρώση πατάτας. Να γεμίσει καλά το ταψί, ωραία. Και τώρα, σκόρδο. Σας λέω 4-5 σκελίδες σκόρδο. Πάντα μα πάντα στο εστιατόριό μου χρησιμοποιώ ελληνικό σκόρδο. Είναι τελείως διαφορετικό από το σκόρδο εισαγωγής. Το άρωμα του είναι συγκλονιστικό. Μοσχοβολάει. Δεν έχει αυτό το βαρύ άρωμα του σκόρδου. Γι' αυτό όπου πετύχετε ελληνικό φρέσκο σκόρδο, αυτό να χρησιμοποιείτε. Γι' αυτό βάζω 4-5 σκελίδες, γιατί είναι πολύ απαλό το αρωμά του και έρχεται και μου κάνει όλο το φαγητό μου γλύκισμα, σκέτο και λουκούμι. Τα σκορδάκια μου λοιπόν θα μπουν μέσα, σκελίδες σκόρδου μέσα. Αν είναι κατά καλό καιρό, ρίβουμε και μια ντομάτα από πάνω στο φαγάκι. Και γίνεται λίγο κόκκινη η σάλτσα μου. Αλλά αυτή την εποχή, επειδή δεν έχει ωραίες ντομάτες, προτιμώ να βάζω τα ντοματάκια που σας έχω εδώ στο βάζο, που είναι ψημένα και είναι σαν λιαστά ντοματάκια.
τα σιδηρό σε λάδι, τα έχω πάντα στο ψυγείο μου και το βάζω σε σαλάτι, στο κρέας μου, σε μαρινάδες, στη σαρδέλα μου, στο ψάρι μου, όπου θέλω το βάζω. Αλάτι. Πιπέρι. Λίγη ρίγανη. Αν βρίσκεται αποξηραμένη ρίγανη σε κλαδιά, να την προτιμάτε. Το άρωμά της είναι πολύ πιο έντονο. Μόλις θα τρίψω τη ρίγανη, το άρωμα που θα βγει είναι το κάτι άλλο. Η ρίγανη που παίρνετε η τριμμένη σε σκόνη, ξεθυμένη. Λίγο αυτό το λίγο, δεν έχω τρίψει πολύ, ούτε ένα κλαδάκι δεν έχω τρίψει. Αυτό που κάνω δίνει τρομερό άρωμα στο φαγητό. Μέσα και η ρίγανη, ωραία. Και τώρα θέλω λεμόνι. 2 μέτρια λεμόνια, το χυμό. Η λεμονάτη πατάτα με τη σαρδέλα είναι το κάτι άλλο. Ταιριάζει πάρα πολύ. Θα βάλω τις πατάτες μου για 40 λεπτά περίπου. Μέχρι να μαλακώσει η πατάτα. Αυτό θέλω να είναι σχεδόν ψημένη η πατάτα μου. Εάν την πατάτα μου τη θέλω ξεροψημένη και να είναι κριτσανιστή απ' έξω, δεν θα σκεπάσω το ταψίμο. Εάν όμως θέλω η πατάτα μου να είναι μελωμένη, που σημαίνει να είναι μαλακή και να ρουφάει, θα πρέπει να σκεπάσετε το ταψί σας για να κρατήσει μέσα όλη την υγρασία. Αν ο φούρνος μου έχει αέρα, ψήνω στους 180 βαθμούς στη μεσαία σχάρα 40 λεπτά την πατάτα μου μέχρι να μαλακώσει η καρδιά της πατάτας, να μπήξω μέσα και να είναι μαλακή η πατάτα. Εάν όμως έχω αντιστάσεις, ψήνω στους 200 βαθμούς πάλι μέχρι να μαλακώσει η πατάτα. Μέσα και το λαδάκι μου. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μια κουταλιά μουστάρδα αν σας αρέσει. Του ταιριάζει, πάει πολύ και στο ψάρι και στην πατάτα. Αν θέλετε βάζετε. Και τώρα θέλω και λίγο νεράκι μέσα. Εδώ, μέχρι τη μέση της πατάτας περίπου, της κάνουμε και σούπα, θέλω στο τέλος το φαγητό μου να μείνει με το λάδι του. Αφήνω λοιπόν τις πατατούλες μου μέσα στο φούρνο με τα σκοτάκια, τη ρίγανη, το λάδι, το λεμόνι, να ψηθούν, να μαλακώσουν ωραία και λίγο επάνω να πάρουν χρωματάκι. Έλα, πλησιάζει στο τέλος, έχουν μείνει 1-2 λεπτάκια, αλλά θα το σταματήσω γιατί οι πατάτες μου είναι έτοιμες. Τέλειες. Τέλειες. Έχουν μαλακώσει όσο θέλω να μαλακώσουν. Απ' έξω η πετσούλα είναι τραγανή. Αν τις θέλω μαλακές μέσα έξω, πρέπει το ταψί μου να είναι σκεπασμένο, εντάξει. Έχω και τις σαρδέλες μου εδώ, λιμένες, καθαρισμένες, ανοιγμένες. Αυτό που σας έδειξα πριν, είναι όλες καθαρισμένες, φιλεταρισμένες. Και θα μπουν πάνω στις πατάτες, στη σειρά. Θα πάρω εδώ και να στολίζουμε. Στείνουμε. Εδώ. Δεν έχετε φάει πιο νόστιμο φαγητό με σαρδέλα από αυτό και σας το υπογράφω. Ωραία. Φροντίζω να καλύψω όλες τις πατατούλες. Να γεμίσουμε το πάνω. Να σας πω ότι καλό είναι τη φρέσκη σαρδέλα, μην μου την αμπαίνετε να τη φάτε σε 2 μέρες, γιατί δεν θα είναι φρέσκη, θα είναι μπαγιάτικη, έτσι. Ένα μικρό ψαράκι αλλοιώνεται πολύ γρηγορότερα από ένα μεγαλύτερο ψάρι. Να το θυμάστε αυτό. Όλη μέρα με ψάρι ασχολούμαι και ξέρω τι σας λέω. Το καλύτερο ψάρι είναι αυτό που είναι το ημέρα, στο ολόφρεσκο, αυτό που βγήκε τώρα από το νερό. Η σάρκα της είναι κρουστή, είναι σφιχτή γιατί είναι ολόφρεσκη γι' αυτό. Το φούρνο συνεχίζει να είναι αναμένος, έτσι. Αν η σαρδέλα μου είναι μεγάλη, θέλει 15 λεπτά. Αν οι σαρδελίτσες είναι μικρές, αυτές οι παπαλίνες που είπαμε, της πρέβεζας ή της καλονής, θα μου τις βάλετε λιγότερο. Θέλει γύρω στα 12 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Πάμε να βάλουμε και λίγη ντοματούλα. Θέλετε τη γεύση θα δώσει αυτό στο φαγητό μου. Τρελαθείτε. Σας τα έχω δείξει 100 φορές αυτά που τα φτιάχνω, σας τα έδειξα στην εκπομπή, σας τα έχω δείξει στον Αντένα πριν από μια δεκαετία πώς φτιάχνω αυτά τα ντοματίνια. Τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Γιατί δίνουν άλλη γεύση στο φαγητό μου. Εδώ. Εδώ θέλουμε ακόμα μία. Για να πάει σε κάθε μερίδα, γι' αυτό θέλω. Να έχει κάθε μερίδα και το ντοματάκι της μέσα. Λίγο αμφόλατιου πάνω στη σαρδελίτσα. Έτσι. Λίγο πιπέρι. Και μια σταγόνα ελαιόλαδο. Λίγη ριγανούλα, φρεσκοτριμμένη και μοσχοβολιστή. Λίγη. Τέλος. Αυτό ήταν 12 με 15 λεπτά, ανάλογα το μέγεθος της σαρδέλας. Μη μου τις ψήνετε πάρα πολύ, γιατί ξεραίνονται και χάνονται όλα τα υγρά τους. Εμένα το ψάρι μου μου αρέσει να είναι τρυφερό. Δεν θέλω να είναι ξερό, θέλω να ψηθεί απ' έξω και να είναι ζουμερό, όχι ομό, ζουμερό. Φύγαμε για φούρνο.
Μοσχομύρισε και στα γρήγορα. Μυρωδιά να σου σπάσει τη μύτη. Καλοκαιράκι μυρίζει αυτό το φαΐ. Καλοκαίρι μετά από μπάνιο. Τέτοιο μας περιμένει τον Αύγουστο. Μέρα παραμέρα το φτιάχνουμε. Τρέχουν τα σάλια του μεταξύ. Εδώ είμαστε. Οι πατατούλες έχουν μείνει με το λάδι τους. Πω, πω φαγητό, Χριστέ μου. Είπαμε, η γωνία είναι πάντα του μάγειρα. Η γωνίτσα είναι του μάγειρα. Και τα πατάτα, φανταστική. Με το ζουμάκι της σαρδέλας. Μυρωδιά, δεν παίζεται. Τώρα, αν θέλω, λίγο μαϊντανού, αν αγαπάτε το μαϊντανό. Τίποτα άλλο. Και οπωσδήποτε λίγο λαδάκι από το ταψί. Αυτό εδώ του ταψιού είναι όλα τα λεφτά. Για βουτιές. Αυτό το φαγάκι να το φτιάξετε όλοι. Μοσχοβολάει καλοκαίρι, εύκολο, οικονομικό, υγιεινό, με ωμέγα 3 λιπαρά, ό,τι πρέπει. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe όσοι δεν έχετε κάνει, μοιραστείτε το με αυτό που θέλετε να σας το μαγειρέψει και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά, να είστε καλά!